Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Μπορείς να το σώσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο από τα θέματα μας. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που θα πρέπει να βρεθεί μια οριστική λύση στα δάνειά σας. Θα δώσω μερικές εναλλακτικές έτσι, αντιμετωπίσεις πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει ένα δάνειο. Και από εκεί και μετά θα πω και μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα αρνητικά, για να μείνουν στο τέλος τα θετικά. Ήδη αυτό το μήνα, το γνωρίζετε πάρα πολύ, αρχίζουν και τρέχουν οι διδαγές πληρωμών που έχουν να κάνουν με δάνεια τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Όταν έρχεται μια διαταγή πληρωμής σε έναν δανειολήπτη, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν έχει πληρώσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το δάνειό του για κάποιους λόγους. Ωραία, ας βγάλουμε λίγο και το τηλέφωνο της εκπομπής, να το βλέπουν εδώ οι άνθρωποι. Σημαίνει ότι η τράπεζα, έτσι, έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τους νομικούς που έχω ρωτήσει, να προσημειώσει την περιουσία σας όλη. Λοιπόν, γι' αυτό καλό θα είναι να αποφεύγουμε να πηγαίνουν αυτές τις υποθέσεις σε αυτό το επίπεδο. Και τι λέμε εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή? Λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια προνομιακή ρύθμιση, να μην το αφήσουμε το θέμα να πάει με νομικές διαδικασίες, γιατί δεν συμφέρει τουλάχιστον τους δανειολήπτες, διότι θα έχουν και κάποια έξτρα έξοδα. Ένα. Δεύτερον, ενδεχομένως σε μια ρύθμιση να ζητήσουν και ένα μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. Δύο. Τρίτον, δεν κερδίζει κάτι ο δανειολήπτης από αυτή τη διαδικασία. Εγώ, οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία μου προτείνει κάποιος, θα την ακολουθήσω φτάνει να βγαίνει κάτι από αυτό. Άρα, με έχετε ακούσει, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, θα ξαναπώ άλλη μία φορά. Τα κόκκινα δάνεια, σύμφωνα με τον τύπο, τον ημερήσιο τύπο, τον οικονομικό τύπο, είναι περίπου τα 75 δις. Δημιουργείται ένα σχήμα, το Ηρακλής, που αυτά τα δάνεια θα φύγουν, θα πάνε σε έναν άλλο φορέα. Σαν πρώτο στάδιο, σαν πρώτο κομμάτι, σαν πρώτη ας πούμε φουρνιά, μιλάμε για 30 δις. Και εκεί ενδεχομένως να έρθει το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί περί τα 9 δις. Από αυτό ο δανειολήπτης, έτσι πως ακούγεται, ενδεχομένως σε πρώτη φάση να μην βλέπει κάποιο κέρδος. Όμως επειδή από εδώ και πέρα θα πάμε σε διαπραγματεύσεις, θα πηγαίνουμε λέει, σε παζάρι, οικονομικό παζάρι, καλό θα είναι αυτοί που χειρίζουν αυτές τις υποθέσεις να είναι λίγο προσεκτικοί και να έχουν μια, πώς να το πούμε, μια σωστή ενημέρωση για να μην έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Εγώ δεν το κάνω με την έννοια ότι εγώ είμαι έξυπνος και τα ξέρω όλα και πάω να κυρώσω. Απλά να βοηθήσω θέλω. Το λέω για να βοηθήσω. Γιατί κάποιος ίσως είχε καταλάβει ότι εντάξει, μωρέ, πάω, κάνω μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Γιατί να πάω στο χαλκιότυπο που έχει πει δίπλα του κοινωνικού συμβούλου και οικονομικού συμβούλου, πάω μόνος μου. Δεν τα βρήκα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρθω μετά από δύο μήνες να τα ξαναπούμε. Αυτά παιδιά έχουν τελειώσει κατά την άποψή μου. Εγώ θα καταθέσω τις δικές μου θέσεις και από εκεί πέρα. Μεγάλα παιδιά είστε, κρίνετε πώς πρέπει να αντιδράσετε. Άρα, προτείνω να μην αφήνουμε τα θέματα να πηγαίνουν τόσο πολύ σκληρά σε αυτές τις διαδικασίες, διότι ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα σοβαρά. Μας συμφέρει λοιπόν να πάμε να μιλήσουμε για μία ρύθμιση. Αυτά τα 75 δις θα πρέπει να γίνουν περίπου 30-40% τουλάχιστον κάτω. Μέχρι το τέλος του 2020, σύμφωνα με πληροφορίες, πρέπει να έχουμε περίπου 120.000 πληστηριασμούς. Αυτά τα νούμερα ο καθένας αντιλαμβάνεται όπως νομίζει. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής: να μην γίνει κανένας πληστηριασμός. Πάμε λοιπόν τώρα για πώς μπορεί να μην γίνει κάποιος πληστηριασμός. Πώς μπορεί ένας πληστηριασμός δηλαδή να μην γίνει. Στο 211-18-60-001 παίρνετε, αφήνετε το τηλέφωνό σας, βγαίνετε στο αέρα, μιλάτε μαζί μου, θέτετε ερωτήματά σας και όπως μπορώ να απαντήσω, απαντώ. Αν κάτι δεν το ξέρω, μπορώ να απαντήσω την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη. Για να μην γίνει ένας πληστηριασμός, θα πρέπει να υπάρχει καλή θέληση και από την τράπεζα και από τους δανειολήπτες. Να πούμε για ένα κούρεμα που κάναμε αυτές τις μέρες, περίπου ήταν το δάνειο των 70.000 ευρώ. Καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης γύρω στους 15.000 ευρώ και με ακίνητη περιουσία. 70 ήταν, αναλάβαμε, τα 55 φύγανε, μείναν 15. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δανειολήπτες που έχουν 70.000. Όπως ένα επαγγελματικό δάνειο, ήταν ένα 200 και το κουρέψαμε, του κόψαμε 300-400 χιλιάρικα, το μισό θα πληρώσει, το άλλο μισό θα το δούμε στο βάθος. Ήταν νομίζω ένα 200 αυτό.
Λοιπόν, λέω κάποια παραδείγματα έτσι πολύ γρήγορα, για να σα να καταλάβετε ότι αυτά που σα λέω υφίστανται κανονικά, αλλά η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Τι σημαίνει είναι ξεχωριστή, την ξεκινάμε από το μηδέν, προσπαθούμε όσο μπορούμε να φέρουμε ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Άρα, από τη στιγμή που ξέρω πια ότι και χωρίς να θέλουν οι τράπεζες, οι διαδικασίες είναι να κυνηγηθούν οι δανειολήπτες, αυτό που καταλαβαίνω εγώ ότι είναι, πάω να ρυθμίσω τα δανεία μου. Γιατί λοιπόν να έρθεις σε εμάς και να μην πας μόνος? Πρώτον, εγώ ο ίδιος που ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια τα δάνεια, δίπλα μου, ειλικρινά το λέω, πέρα από τις προτάσεις, πέρα από τη διεπιστημονική προσέγγιση, έχω δικηγόρους μαζί μου. Εγώ που ασχολούμαι 20 χρόνια. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Η κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή και ενδεχομένως να μην αντιληφθώ και κάτι εγώ και να μου έρθει ένας συνεργάτης μου που πει: κύριε Γαβρίλη, αυτό, το άλλο, δεν το είδατε αυτό. Όλα είναι. Γι' αυτό λέμε ότι η δεύτερη, δύο σκέψεις, τρεις σκέψεις είναι καλύτερες από μία σκέψη. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, επειδή δεν θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, σου λέει: last change, θέλεις να έρθεις εσύ εδώ τώρα να κάνουμε μια ρύθμιση. Μεγάλη προσοχή εδώ. Κατά την άποψή μου, να μην πηγαίνει κανένας μόνος του. Ήρθε προχτές μια πελάτη στο γραφείο που είχε ένα δάνειο στεγαστικό, δεν είχε πλέον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, είχαν μαζευτεί κάποια χρηματάκια. Πήγε, έκανε μια ρύθμιση, φοβήθηκα, μου λέει, κύριε Χαλκιώτη. Καλά έκανες, λέω, και φοβήθηκες. Δεν θα έπρεπε να φοβηθείς όμως, γιατί υπάρχει ενημέρωση καθημερινά στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, υπάρχουν άνθρωποι που σας μιλάνε. Ωραία. Έπρεπε να μην πας μόνη σου. Πήγα, μου λέει, μόνη μου. Ωραία. Τι έπαθε? Τα πλήρωσε όλα. Δεν τη κόψανε ούτε ένα ευρώ. Και τη βγάλανε ένα πρόγραμμα, έτσι, το οποίο δεν ήταν σκληρό για αυτήν την οικογένεια. Και τώρα έρχεται και μου λέει: ξέρεις κάτι, είχα, λέμε, παραδείγματος χάρη, ένα χιλιάρικο, μου πήγε στα 300, νόμιζα, μου λέει, θα είναι για 300 για πάντα. Μπερδεύτηκα, μετά μου το πήγα 500 και τώρα τη ζητάνε 1,5 χιλιάρικο. Και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι αν υπάρχει και μια ηλικία που να μην είσαι και μικρό, να μην είσαι 30 χρονών και είσαι 50, 55, 60 χρονών και πας 2, 3, 4, 5 χρόνια και πας στα 65. Και αυτά τα 5 χρόνια λες, τι ωραία, δίνουν 100 ευρώ. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Όχι. Άρα τι έχεις, μετά στα 65 θα πρέπει να ρυθμίσεις για μέχρι τα 75, αν και εφόσον 80 και βλέπουμε. Γι' αυτό λέω. Λέω κάτι πολύ απλό. Λέω κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Που δεν χρειάζεται να έχεις και ιδιαίτερες γνώσεις. Για να καταλάβεις ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. 2-11-18-60-001, τα ερωτήματά σας περιμένω. Και την αντίθετη άποψη. Εμένα, κόσμια, με επιχειρήματα, τα συζητάμε όλα. Εγώ τι έχω πει, μάλλον προσπαθώ να το δικαιολογήσω όπως μπορώ. Εγώ τι λέω, εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο. Να πάμε και να προγραμματίσουμε, να βάλουμε ένα σχεδιασμό πώς μπορούμε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας. Υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις, όλα αυτά όμως θα μπορέσουν να βγουν μέσα από μια διαπραγμάτευση. Ανεξάρτητα τι είσαι, τι εισόδημα έχεις, τι περιουσία έχεις. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Ορίστε. Κοίταξε να δεις, εδώ είναι μια περίεργη περίπτωση δικιά μου. Για πέστε μου. Εγώ είχα πάρει ένα δάνειο το 2004, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εκεί γύρω είχα τώρα, τέλος του 3 ή 4. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα, ναι. Είναι επαγγελματικό το τύπο δυναμικά. Πόσα λεφτά? Ναι. Μετά το έδωσα και έβαλα μια προσημείωση, ένα διαμέρισμα από όπως το παλιό πάρει. Πόσα λεφτά, κύριε Γιώργο, πόσα λεφτά? Τώρα αυτή τη στιγμή μου ζητάει τράπεζα 118.000. Το αρχικό ποσό πόσο ήταν? 80. Μάλιστα, ωραία. Ποια είναι η ερώτηση? Το διαμέρισμα το έδωσα στην κόρη μου. Η κόρη μου με έγραψε κανονικά, να πούμε, και δεν ασχολιόταν καθόλου με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έπαιρνε τα ενίκια από το διαμέρισμα και τα λοιπά. Τελικά εγώ της είχα βάλει μια προσημείωση τότε, πριν της το δώσω, αλλά το είχα ξεχάσει. Γιατί θα μπορούσα, ας πούμε, να κινούμουν και εγώ αυτοκέφαλα, δηλαδή, για αυτό το πράγμα. Τώρα που το έμαθα, η τράπεζα της έχει βγάλει ένα πρόγραμμα πληθυριασμού, το οποίο λύσει στο μηνός. Πόσο? Και μου λέει, για να σου κάνω, μου λέει, ρύθμιση, για να αναστείλει τον πληθυριασμό, θέλει 18.000.
Έστειλα μια επιστολή και τους είπα, να πούμε να μου το κάνουν 12, να πούμε που τα έχω αυτά τα χρήματα, τους τα δώσω να ανασταλεί ο πληστηριασμός για 4 μήνες πόσο κάνουν και μετά ας πούμε να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Κύριε Γιώργο, να κάνω μια ερώτηση. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Πόσο χρόνο είστε? Εγώ είμαι μεγάλος. Πόσο μεγάλος είστε? 73. Κατά όμως. Ορίστε. Θα χαμηλώσω λίγο τηλεόραση, μισό λεπτό, ναι, γιατί ναι, ναι. Από το κοντρόλ δεν χαμηλώ. Κύριε Γιώργο, με ακούτε? Επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος... Με ακούτε, κύριε Γιώργο? Νομίζω ήταν κάποιος στη γραμμή. Όχι, εγώ είμαι. Κύριε Γιώργο, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Επειδή και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος και επειδή βλέπω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο διαφορετικά, αν θέλετε αφήστε το τηλέφωνο στο κοντρόλ και θα σας πάρω εγώ. Εντάξει? 690. Όχι, ακούτε κύριε Γιώργο? Ωραία. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Κύριε Γιώργο, αγαπημένο μου κύριε Γιώργο, μιλάτε για αναστολή πληστηριασμού, μιλάτε για διαπραγματεύσεις. Μην τα κάνετε μόνος σας, κύριε Γιώργο, ειλικρινά. Μην τα κάνετε μόνος σας. Είναι λίγο ιδιαίτερα αυτά τα θεματάκια. Σίγουρα χρειάζεται ένα δικηγόρο. Και καλό θα είναι να αναλάβουν κάποιοι που τα ξαναχειριστήκαν αυτά τα πράγματα. Το ότι εσύ μου ζήτησες 18 και εγώ έδωσα 12, ωραία, εντάξει. Το θέμα είναι όμως αυτά τα χρήματα έτσι που θα δώσουμε να είναι σε ποιο υπόλοιπο. Γι' αυτό, φίλε κύριε Γιώργο, θα μιλήσουμε μετά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα επαγγελματικά, μια και το έφερε και ο κύριος Γιώργος το θέμα. Τα επαγγελματικά τα δάνεια, έτσι. Ένας επιχειρηματίας που έπαιρνε δάνεια επί του τζίρου, ωραία, και είχε μια περιουσία, έβαλε ο άνθρωπος τώρα μια προσημείωση, κακώς την έβαλε την προσημείωση, έπρεπε να κάνει μια άλλη διαπραγμάτευση, θα έπρεπε να προσέξει κάποια άλλα πράγματα. Να πούμε εμείς τον κανόνα και κάθε εξαίρεση θα τη δούμε διαφορετικά. Αυτό που λέμε τώρα είναι συγκεκριμένο. Σήμερα οι τράπεζες, κάτω από προϋποθέσεις, τα συζητάνε όλα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε εσείς. Από την άλλη όμως, λένε, δεν ήρθες να μιλήσουμε. Δεν έστειλες έναν αντιπρόσωπο δικό σου, έναν δικηγόρο, έναν οικονομικό σύμβουλο. Εγώ προχωράω τις διαδικασίες εκποίησης. Κατανοητό, να το ξαναπώ. Έλα, σου λέει, να τα βρούμε. Το να τα βρούμε, μπορεί να σου ζητάω και όλα τα λεφτά, μπορεί να σου κάνω και κούρεμα 1% ή 80% ή 50% ή 30%. Βάλε όποιον θέλεις. Άρα εμείς τι λέμε, ελάτε να φτιάξουμε έναν οργανωμένο φάκελο, σωστό, σοβαρό, με μια διεπιστημονική προσέγγιση, με την εποπτεία σίγουρα ενός δικηγόρου, αυτό δεν το συζητάμε, έτσι. Όσο και έξυπνος να είμαι εγώ, όσο και εμπειρία να έχω εγώ, δεν μπορώ εγώ να κάνω διαδικασίες να σταματήσω ένα πληστηριασμό. Πώς θα το κάνω αυτό? Εγώ μπορώ να κανονίσω, αν και εφόσον σταματήσω πληστηριασμός, άλλα πράγματα. Δεν λέω λεπτομέρειες, γιατί μας βλέπουν και οι τραπεζικοί τώρα και ξέρετε, καταλαβαίνετε, έρχομαι σε δύσκολη θέση. Όλα τα βάζουμε στο τραπέζι. Εσείς πρέπει να καταλάβετε και να φανταστείτε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Έχω τη δυνατότητα, συνεργαζόμενος με τον μπορείς να το σώσεις, να πετύχω ένα καλό αποτέλεσμα. Μέχρι εδώ να το πούμε. Εμείς λοιπόν εδώ θα το πούμε, οι εκπομπές του μπορείς να το σώσεις προσφέρουν την εξής παροχή. Επειδή θα αρχίσει να δουλεύει εκείνη την περιουσία, εμείς μπορούμε να προβάλλουμε δωρεάν το ακίνητό σας με τη δυνατότητα μήπως βρείτε περισσότερους υποψήφιους πελάτες. Ωραία. Άρα και το μεσητικό κομμάτι που μπορείς να το σώσεις θα λειτουργεί όπως λειτουργεί τόσα χρόνια, δωρεάν. Μπορούμε να προβάλλουμε το ακίνητό σας δωρεάν στις εκπομπές μας. Από εκεί και μετά, αυτοί οι άνθρωποι που για κάποιο λόγο βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα δάνεια. Μην φανταστείτε ότι με έναν πληστηριασμό σας θα στεναχωρέσω λίγο, αλλά καλό να σας στεναχωρέσω εγώ παρά να στεναχωρηθείτε ξαφνικά. Εάν έχετε έναν πληστηριασμό, που να μην έχετε, αλλά θα υπάρχουν πληστηριασμοί, με την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας δεν σταματάει η υποχρέωση οικονομική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενδεχομένως εγώ να χάσω το ακίνητό μου για 100.000 ή για 50.000, που μπορεί να κάνει 300.000, 400.000,
Ωραία. Και να χρωστάω και τα αρέστα και τα υπόλοιπα. Γιατί μας το λες αυτό, Γαβρίλο? Μήπως θα πρέπει να κάνουμε άλλες διαδικασίες, να πάμε σε άλλες λύσεις. 2-11-18-60-0-01. Εάν δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, το καταλαβαίνω, δεν είναι όλοι γεννημένοι να βγαίνουν και να τα λένε φάτσα κάρτα. Αφήστε το τηλέφωνό σας και εγώ ή κάποιος συνεργάτης δικός μου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας να δούμε τη δική σας περίπτωση. Μην πείτε, χρωστάω εγώ ένα ποσό, ρε παιδί μου, τάδε. Πάρτο και ό,τι γίνει. Το ό,τι γίνει στοιχίζει. Και σήμερα είπαμε ότι κόψαμε σε έναν πελάτη 50.000 ευρώ. Ωραία. Σου λέει, έλα μου, 50.000 ευρώ. Οι τράπεζες θα διεκδικήσουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Εντάξει, κατανοητό. Άρα, ό,τι κουρεύεται, ένας πραγματοσκάρι που του κουρεύεις 10-20.000 είναι μισθή ενός ή δύο χρόνων. Μην παίζετε με αυτά. Είναι σοβαρά τα θέματα αυτά. Μην παίζετε. Και από εδώ και πέρα πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Πάμε να ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες. Άρα, εγώ τι κάνω? Παίρνω ένα τηλέφωνο, φτιάχνουμε ένα ωραίο καφέ, τα συζητάμε και βλέπουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σοβαρά. Αυτό το άστο και θα δούμε δεν υπάρχει. Και μην παρασύρεστε από την παλιά διαταγή πληρωμής που έχει έρθει, που δεν κάνατε τίποτα και δεν έγινε τίποτα. Προειδοποιώ. Σας τα λέω. Αν παρακολουθείς τον Μπορεί να το σώσεις, δεν χρειάζεται να διαβάζεις εφημερίδες, σε εισαγωγικά μεγάλα, έτσι. Δίνουμε κάποιες πληροφορίες όσο μπορούμε για να σας έτσι παρακινήσουμε να προστατευτείτε. Όλοι που μπορούν να μπουν στο 46.09 του 2019, την περιβόητη πλατφόρμα, καλώς και να μπουν. Όπως και όσοι μπήκαν σε 122, καλά έκαναν και μπήκαν. Πρέπει να κάνετε κινήσεις. Από εκεί και πέρα, η άποψη η δική μου είναι ότι αυτός ο νόμος που μας άφησε πρίκα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πολύ βοηθάει. Όμως προσφέρει μια βοήθεια. Αυτοί λοιπόν που μπορούν να διεκδικήσουν αυτή τη βοήθεια, να το κάνετε. Και μην το κάνετε σε μένα, πήγαινε κάτι το μόνοι σας, αυτή την πλατφόρμα. Εγώ και εκεί θα προτείνω, όχι μόνοι σας. Όχι μόνοι σας. Αυτή είναι η προσωπική μου έτσι τοποθέτηση. Όχι μόνοι σας. Εσείς θέλετε να μπείτε στη διαδικασία, πηγαίνετε τουλάχιστον, προσπαθήστε το. Όλοι οι άλλοι όμως, οι δανειολήπτες που δεν έχουν κάποιο πλαίσιο προστασίας, εκεί θέλουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε τα επαγγελματικά δάνεια. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έχουμε κάποιες επιταγές που είναι στον αέρα στην αγορά. Καλησπέρα, κυρία Βίκη. Γεια σας, κύριε Χαλιτσιώτη. Καλησπέρα. Πέστε μου. Επειδή το θέμα μου τηλεφωνικά στο πρόσφατο παρελθόν σας το είχα πει, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει η απώλεια, η άδικη απώλεια και ανάργητη του σπιτιού μου, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία μου ανεπιστρεπτή. Κυρία Βίκη, ακούστε με λίγο, μην στεναχωριέστε. Αφήστε το τηλέφωνο και θα τα πούμε σε λίγο. Μόλις κλείσω, θα πάρω. Έχει το λόγο μου. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Μην στεναχωριέστε. Ήθελα να ακουστεί, κύριε Χαλιτσιώτη. Θα τα πούμε μετά. Καλά, θα τα πούμε να ακούγεται. Κύριε Χαλιτσιώτη, δεν είναι ιδιωτικά να μιλάμε. Θέλω να ακουστεί αυτό. Πέστε μου, άμα είναι κάτι που εσείς. Ωραία, γιατί νωρίτερα στις παρεμβάσεις δεν είχε καλό σήμα και δεν ακούστηκε. Πέστε μου. Λοιπόν, μια και υπάρχει καλό σήμα. Λοιπόν, εγώ είχα μια ιδιοκτησία. Λαρισαία είμαι. Συνταξιούχος καθηγήτρια. Από τη Λάρισα είστε. Από τη Λάρισα είπατε. Ναι, 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 ναι. Είχα μια ιδιοκτησία στην Ακράτα Αχαΐας, από την Αχαΐα σας τηλεφωνώ, επί 30 χρόνια, ένα διαμέρισμα 55 τετραγωνικά. Ναι, από τη Λάρισα. Ωραία, σας ακούω. Γιατί το τονίζω. Είστε κι εσείς Λαρισαίος. Όχι, λοιπόν, όχι, όχι. Είχα ένα διαμέρισμα πουλώντας στο πατρικό μου στη Λάρισα, στην Ακράτα Αχαΐας, επί 30 χρόνια. Πρόσφατα το έχασα για μια οφειλή κοινοχρήστων της τάξης των 900 ευρώ. Ανεξακρίβωτο το ποσό, βέβαια. Από ιδιώτη, θέλετε να πείτε. Από ιδιώτη, από διαχειρίστρια κοινοχρήστων. Άκουσαν να χάνουμε τα σπίτια μας από διαχειριστές κοινοχρήστων. Τι είναι διαχειριστές? Έχουν τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο? Κυρία, και πώς είναι το όνομα σας? Βίκη. Κυρία Βίκη, την περασμένη Παρασκευή ήταν εδώ η κυρία Βορδόνη, η δικηγόρος. Και ναι, επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια γεγονότα, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, ότι υπάρχουν δηλαδή και κατασχέσεις από ιδιώτες. Το έθεσε το θέμα αυτό και είπε ότι θα έχουμε και από ιδιώτες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Κύριε Χαλιτσιώτη, για να το κλείνω, να μην πλατιάζω και εκμεταλλεύομαι την καλοσύνη σας. Ακούστε, δεν είναι το θέμα μου ότι έχασα το σπίτι μου. Ναι, απλώς την αξιοπρέπειά μου να μην τη θεωρεί κανείς αδυναμία. Το να έχανα το σπίτι μου από οφειλή στην τράπεζα που δεν την πληρώνω, θα έλεγα καλώς δεχούμενη. Αλλά το να πληστηριάζει μία διαχειρίστρια, η οποία είναι και υπαίτια, ξέρετε, για να αρνηθώ εγώ
να πληρώνω κοινόχρηστα από κάποια στιγμή και μετά τη τάξη των 500 ευρώ, λέτε, ναι, δεν τα είχα τα χρήματα. Ναι. Ή δεν μπορούσα να μπω στον νόμο Κατσέλη, να μην πειράζει κανείς. Ναι. Το σπίτι μου τεκμηριωμένα με πορίσματα και με διάφορα έγγραφα επίσημα από δομές και από υπηρεσίες, κρίθηκε επικίνδυνο και ακατάλληλο. Επί 20 ετών, επί 20 έτη, μάλιστα, έτριχε το ταβάνι, εντάξει, μου νερό από κοινόχρηστη πλάκα. Εν ολίγης και το κλείνω. Ναι. Εγώ θα βγαίνω συνέχεια στα ΜΜΕ πριν καταλήξω να κάνω απεργία πείνας, μόνο και μόνο για να ντρέπονται στην Ελλάδα όλοι τι περνάει ο Έλληνας πολίτης που θα φτάσω στην ηλικία που είμαι να μεταναστεύσω στη χώρα του άντρα μου, τη Βοσνία. Είναι όνειδος για τη χώρα μου να φτάνει στο σημείο να χάνουμε το σπίτι μας από μια διαχειρίστρια κοινοκρίστων. Μάλιστα. Οι διαχειριστές δίνουν αποδείξεις. Κυρία Βίκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Καταγράφηκε το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καταγράφηκε. Λοιπόν, εμείς αν μπορείς να το σώσεις δεν θα πάρουμε θέση, δεν γνωρίζουμε την υπόθεση. Αυτό που θα πω σίγουρα όμως είναι ότι δεν θέλω να μπαίνει ο Έλληνας απέναντι στον Έλληνα. Είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Τώρα, η κυρία Βίκη, η υπόθεσή της δεν την γνωρίζω. Βέβαια, πολύ σωστά η κυρία Βορδόν είχε προβλέψει και είχε πει ότι θα έχουμε και πληστηριασμό από ιδιώτες. Και ειλικρινά όταν το είπε, εγώ την στραβοκοίταξα λίγο. Γιατί λέω, τι λέει τώρα. Τα θέματα θα ανοίξουν πολύ. Τα θέματα θα ανοίξουν πολύ. Και δεν θέλω, γι' αυτό έχω πει εγώ και εδώ και πολύ καιρό, ότι ξέρετε κάτι, ό,τι κάνει στον δανειολήπτη αδύνατο, κάτι και στον άλλο που πληρώνει τη δόση του. Δηλαδή θα του λέει, Μαρία, εσύ γιατί, επειδή λες εσύ ότι δεν έχεις λεφτά, σου κόβεις σε 20.000. 20.000 κύριοι και κυρίες, είναι άμα παίρνεις 600 ευρώ, πόσα λεφτά είναι. Είναι σχεδόν 3 χρόνια. Έρχονται στο γραφείο άνθρωποι που μου λένε, εγώ δουλεύω για 20 ευρώ. Και αν αρχίσουν οι κόντρες μεταξύ μας, είναι το χειρότερο. Είναι παγίδα. Είναι παγίδα να πάει ο Έλληνας απέναντι στον Έλληνα. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει όλοι να δικαιούνται το ίδιο πράγμα. Κούρεμα στο ένα δάνειο που είναι ενήμερο. Κούρεμα και σε αυτό που δεν μπόρεσε να πληρώσει, δεν ήθελε, δεν. Πάμε στην επόμενη μέρα. Γι' αυτό λέω, το θέμα με τα κόκκινα δάνεια, το είπα και την προηγούμενη φορά. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία μέχρι και σήμερα, τώρα, σήμερα, δείχνει ότι το πάει καλά. Είναι αμαρτία να χαλάσει την εικόνα αυτή. Μπράβο στον Υπουργό που, και σε ένα τέλος πάντων το λέω που βρίσκομαι, μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη που με την προσωπική του έτσι προσπάθεια προστάτησε ένα πληστηριασμό, γιατί βέβαια ήταν και το σωματεία, αλλά θέλουμε το πλαίσιο. Όταν θα ανοίξει αυτό το θέμα, τι να πρωτοκάνει ένας, πού να πρωτοτρέξει, τι να πρωτοπρολάβει. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς βοηθήστε τους εαυτούς σας. Ελάτε να κάνουμε ρυθμίσεις όσο μπορούμε να το βελτιώσουμε σήμερα. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μην τα αφήνετε. Μην τα αφήνετε. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν κάποιοι επιχειρηματίες που τους κάτσαν έτσι δύσκολα τα πράγματα, έχουν κλείσει επιχειρήσεις. Για όλα υπάρχει μία λύση, αν υπάρχει καλή θέληση. Και το ξαναλέω, αν κάποιος είναι σίγουρος ότι δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του, δεν είναι η λύση ότι ξέρεις κάτι, πάρ' το τράπεζο στον πληστηριασμό και δεν σώζεται που δεν σώζεται. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, γιατί αν είναι να το χάσει που θα το χάσει, μην χρωστάει κιόλας ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο, καταλαβαίνετε. Μην παίζετε με αυτά τα πράγματα, γιατί θα σας κυνηγάνε μια ζωή όλα αυτά. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Όπως και πρώτοι βγήκαμε και είπαμε, τώρα είπαμε μια άλλη τεχνική σήμερα, έτσι. Είπαμε μια άλλη τεχνική. Αρχίζει και λειτουργεί το μετρητό. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, αν αυτό, εγώ, εκείνο, αυτά τα λεφτά κτλ. Αυτό τώρα που το λέω εγώ, εσύ αύριο μπορεί να πας στην τράπεζα και να σου πει όχι. Δεν είναι όλα ίδια, θέλουν μια διαχείριση, μια προσέγγιση, θέλουν έναν τρόπο. Ωραία. Προσπαθώ να σας βοηθήσω, αλλά εσείς μην τα κάνετε μόνοι σας. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας. Από εκεί και μετά. Γι' αυτό βγάλαμε και την παροχή που λέμε δωρεάν προβολή του ακινήτου σε εκπομπές που μπορεί να το σώσεις. Μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε σε μια πώληση. Θέλω να σας λέω ένα και να καταλαβαίνετε 21. Αν να λέμε 21 για να καταλαβαίνετε μισό, δεν θα συνοηθούμε. Και το ξαναλέω, όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη, όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη, μέχρι να εκδικαστεί η οριστική, πριν τη δικάσετε, πριν. Ωραία. Ελάτε να συζητήσουμε πώς μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο κούρεμα, μικρό, μεσαίο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και
Και αν και εφόσον είναι να πάει να κάνεις μόνο σου τη διαπραγμάτευση, έλα πρώτα σε μένα και μετά πήγαινε να κάνω ό,τι θέλεις. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως, με προσοχή. Λοιπόν, εγώ χρωστούσα σε κάρτες. Ναι. Και ο άνδρας μου είχε πάρει πάλι κάρτες από τη Eurobank. Mm. Και για, για να κάνω πιο μικρή τη δόση, ναι. Το έκαμε σαν δάνειο. Λάθος. Η τράπεζα το έκανε έτσι. Λοιπόν. Κυρία Μαρία, η τράπεζα προτείνει κάποια πράγματα. Μα το έκανε τότε σαν δάνειο. Τώρα πέθανε ο άντρας μου. Είναι 5 χρόνια. Ναι, ναι, πάμε. Ναι, έχει βάλει όμως το σπίτι υποθήκη. Μάλιστα, ωραία. Γιατί ήταν πάνω από 70 αυτός τότε. Ναι. Και δεν μπορούσε να το κάνει αλλιώς. Ποια είναι η ερώτηση? Τώρα εγώ τα έχω πάει στον νόμο Καρτσέλη τα δικά μου. Ναι. Τις 4 κάρτες που είχα. Στον νόμο Καρτσέλη. Συγγνώμη, στον νόμο Καρτσέλη μπήκατε για 4 κάρτες. Για 4 κάρτες. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Νομίζω είχε μπει και η Eurobank, νομίζω, δεν ξέρω. Ας πήγα όμως, κύριε Γαβρίλο, σε κάποιο δικηγόρο που ήταν απάτη. Μου είπε... Μαράκι! Ναι. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Μη με βάζεις να κρίνω άλλους. Όχι, μα δεν σας είπα όνομα. Λοιπόν, πήγα, ναι. Μου είπε τόσοι... θα γίνει το δικαστήριο τότε. Ναι. Μην έρθεις, εσύ, θα πάω εγώ. Μπαμ. Στο δικαστή, αυτό δεν πήγε. Κυρία πήγε Μαρία, αυτό, μαράκι μου, αγαπημένη μου Μαρία. Το δικάστηκα ερήμην. Ναι. Μου λέει μετά, θα πάμε, θα κάνουμε έφεση. Πάω προχθές, πότε είναι η έφεση, στη 30 Σεπτεμβρίου. Κυρία Μαρία. Πάω φετίο. Πάω πρώτο ελληνοδικείο, η έφεση δεν είχε γίνει. Κυρία σας Μαρία. Παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς. Μαράκι μου, αγαπημένη μου, κυρία, ναι. Μαρία. Ναι. Εάν θέλεις να δούμε, ναι. Μια διαπραγμάτευση για το δάνειο, ναι. Μπορούμε. Ναι, για όλα, για όλα. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Λοιπόν, εσείς, μόνο εσείς. Λοιπόν, θα μου βάλουμε και δικηγόρο, εσείς, όπως θέλετε. Ζητώ βοήθεια. Καλή μου, βοήθεια. Κυρία, καλή μου κυρία Μαρία. Θα αφήσεις, δεν θα κλείσεις, θα αφήσω το τηλέφωνο κάτω στα παιδιά και θα σε πάρουμε να κάνουμε ένα ραντεβού και να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Τώρα, τι έχεις κάνει με αυτόν τον άνθρωπο, εσύ βρείτε τα. Εντάξει. Και με αυτόν τον άνθρωπο τέλειωσε. Βρείτε τα, εμείς δεν παίρνουμε θέση. Λοιπόν, ας μην κλείσεις, τώρα μίλα με τα παιδιά κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, κυρία Μαρία, μη μου στεναχωριέσαι. Λοιπόν, όσοι έχουμε τις υποθέσεις μας στον νόμο Κατσέλη, 1.000.000, 50.000, 5 εκατομμύρια, 30 κίνητα, 60 κίνητα, ό,τι και να είναι, μπορούμε να το σώσουμε. Για να μπορέσουμε να το σώσουμε, θα πρέπει να πάρουμε το φάρμακο. Το φάρμακο είναι η τεχνική, η άλλη επιστημονική προσέγγιση, η άλλη, μια άλλη σκέψη, μια άλλη έτσι, διαχείριση. Bon. Άρα, αυτοί που είναι στο νόμο πριν εκδικάσει η οριστική, να έρθουν να συζητήσουμε. Πάει αυτό. Όλοι οι άλλοι που δεν είναι στο νόμο, και έχουν κάποια μεγάλα δάνεια με κάποια μικρά δάνεια που φοβούνται ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Ή σου λέει, άμα πάω εκεί, δεν έχω τις δόσεις και αυτά. Πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κατανοητό. Δεν είναι λύση. Πάρ' τα όλα και μην με πειράζεις. Γιατί στο τέλος θα τα πάρει όλα, θα χρωστάς και τα υπόλοιπα και μπορεί να σου πάρει και τη σύνταξη. Και εσύ να μην έχεις τίποτα στο τέλος. Λοιπόν. Και έχονται ανάπτυξη, νέα δάνεια. Έξυπνο, φτηνό χρήμα που μπορούμε να το πάρουμε με διαδικασίες που έρχονται με αναπτυξιακούς, με νέα δάνεια. Υπάρχει καλή πλευρά και κακή πλευρά. Τι πρέπει να κάνεις εσύ? Να διαλέξεις ένα σωστό διαχειριστή, ένα σωστό εκπρόσωπο, έναν άνθρωπο έμπειρο. Κατά τη γνώμη μου, αυτός μπορεί να το βρεις μέσα από τη συνεργάτη, μπορεί να το σώσει. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Καλή ξεκούραση, η ώρα πέρασε. Μη στεναχωριέστε. Πάμε μαζί να τα ξεπεράσουμε όλα. Καλό βράδυ. Και εσύ μπορεί να το σώσει, μην το ξεχνάς.